ξέρω τι έχω πάρει, δεν ξέρω τι δεν έχω πάρει. Μιστάζω, δεν έχω κοιμηθεί καλά. Ο Γρηγόρης είναι το πληκτρολόγιο. Καθένα έχει το θέμα. Γιατί είσαι με αυτό το πληκτρολόγιο, εσύ. Γιατί δεν είναι. Γιατί είναι. Μίνι, tiny, μίνιμο. Ναι. Τι σ' αρέσει το πληκτρολόγιο αυτό. Δεν μου αρέσει καθόλου που το χρησιμοποιώ επειδή είναι ακριβό. Πρέπει κάθε φορά που θέλω να κάνω κάτι να ανοίξω το inventory μου σε υποθέτω πρέπει να πατάω το FN και το Escape και μόλις πατάω ένα κουμπί μετά βγαίνει το inventory και απλά πρέπει να κάνω το ίδιο κάθε φορά. Είναι σκεφτικό και δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά το χρησιμοποιείς γιατί είναι ακριβό, επειδή είναι της Razer. Ναι. Τελείωσε το review. Κλείνω κάμερα. Σκέφτονται κι άλλες για σένα. Ωραία, πάρτε το είναι ακριβό. Λοιπόν, έλα, πάμε σοβαρά τώρα να τα πούμε. Τι σοβαρά δεν ακούς εδώ πέρα, ο Χρήστης. Δεν πειράζει. Γεια σας, είμαι η Έρη. Χαίρετε, εγώ είμαι ο Πέτρος. Και είμαστε Hardware Busters. Ναι. Μερικοί από αυτούς που είμαστε μέσα. Άλλους δύο έχουμε, 1,5. Πολλά άτομα είναι πίσω από τις κάμερες. Γεια σου, Κώστα! Τεράστια παραγωγή, αλλά. NASA, Netflix. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς λέγεται το πληκτρολόγιο, την πλήρη ονομασία εδώ. Eraser. Περίμενε. Black Widow V3 Mini Hyperspeed. Όλο αυτό. Bluetooth, wireless mechanical keyboard. Όλο αυτό είναι το όνομα. Όλο είναι το όνομά του. 65% wireless mechanical gaming keyboard. Είναι τρεις ποτάσεις. Το Bluetooth δεν το γράφει βέβαια. Α, το γράφει εδώ, να. Hyperspeed. Το είπαμε. Και έχει πράσινους διακόπτες. Βγαίνει και με κίτρινους. Ναι. 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 Είναι διαφορετικά όλα το πώς ακούγονται. Ο υποβολέας. Είναι γρήγορο. Φασαριόζικο. Μικρό, αλλά ακριβό. Πολύ ακριβό θα έλεγα. Λειτουργεί τόσο με ενσύρματη σύνδεση, όσο και με Bluetooth. Ναι. Ναι. Πόσες ώρες δουλεύει χωρίς καλό... Όχι πόσες ώρες, πόσες ώρες δηλώνει η Razer. Εγώ που το είχα δει... δεν πέφτει πολύ γρήγορα το ποσοστό της μπαταρίας. Θα κρατήσει, αλλά δεν. Για, νομίζω η Razer δηλώνει πολλές ώρες. Όχι μόνο 20, 200, 250, 20 ώρες πολύ. Σαν ασύρματο συνδέεται με διάρκεια μπαταρίας 200. Αυτό. Δεν μπορούμε να τεστάρουμε 167 ώρες έχει η εβδομάδα. Οπότε παιδιά, το παίρνετε και να ξεχάσετε κάποιο τηλεφωνικό. Περίμενε. Χωρίς όμως το RGB ενεργοποιημένο. Και με το RGB ενεργοποιημένο. Όχι 200. Πώς, όχι 200, αλλά και 17. Ναι. Ναι, πέφτει κάτω κατευθείαν. 17. Okay. Εντάξει. Μια έχει μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά. Ένας είναι τριψήφιος αριθμός, άλλος είναι διψήφιος. Και 17, να πας να πιεις καφεδάκι σου, να κάνεις μια εργασία. 17 ώρες θα κάνεις μια εργασία. Όχι, δεν σου λέω ότι θα σε φτάσουν. Δηλαδή πού το παίρνεις χωρίς πληκτρολόγιο, δηλαδή να μην. Ναι. Και για gaming βολεύει. Δεν το συζητάμε. Και όποτε τελειώσει η μπαταρία, επειδή μου χάνεις και το. Όχι, τώρα γι' αυτό πιο πολύ εγώ το βλέπω για κάποιον ο οποίος. Εντάξει, το πούμε και στο τέλος. Το φέρνει στην τσάντα. Σε τσάντα, για λαπτοπάγια, για τέτοια. Να πάει να παίξει σε κάποιο τουρνουά, δεν το βολεύουν τα πληκτρολόγια, θέλει να πάρει αυτό. Οκ. Okay. Εμένα μου τη δίνει πάρα πολύ γιατί δεν έχει χαμηλό προφίλ και γιατί κάνει. Όταν είμαι στην κρεβατοκάμαρα και προσπαθώ να κοιμηθώ και έχω τον Γρηγόρη. Γιατί όταν παίζει κάνει και έτσι. Αυτό είναι ανάλογα τον χρήστη. Κάποιοι χρήστες τους αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ήχος. Και εμένα μου αρέσει. Δεν θα προτιμήσω τόσο θορυβώδες πληκτρολόγιο, αλλά. Σας αρέσει η αίσθηση. Μ' αρέσει πολύ η αίσθηση, μ' αρέσει πολύ ο ήχος. Αλλά άμα είστε σε ένα σπίτι το οποίο δεν είστε μόνος σας, αυτός ο συγκεκριμένος ήχος, ειδικά το βράδυ, είναι πολύ ενοχλητικό. Έχει ένα κουμπί πίσω που ανοίγει. Και τι κάνει. Ανοίγει το RGB. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει το RGB. Λοιπόν, RGB. Μακροεντολές. Συνδέεται κανονικά με το Ryzen Synapse. Μπορείς να κάνεις όλες τις αλλαγές, τα πάντα από χρώματα, πάρα πολλά προφίλς. Νομίζω δεν χρειάζεται να μπούμε τόσο αναλυτικά στο τι μπορεί να κάνει. Τα κάνει όλα. Όλα τα πλήκτρα είναι με FNI. Οι συντομεύσεις δηλαδή. Ναι, από εδώ, αλλά. Ναι. Πού είναι από το software, εγώ που το είδα τα έχει όλα, ξέρω. Ναι.
Δεν το συζητάμε. Έχει και gaming mode που μπορείς να αλλάξεις. Ναι, υπάρχει το gaming mode που ουσιαστικά μπορείς να περιθωριοποιήσεις ποια κουμπιά θα λειτουργούν, όταν θα παίζετε κτλ. Αλλά όλοι ξέρετε τα προϊόντα της Razer μπορούν τουλάχιστον στο συγκεκριμένο προϊόντα να τα ρυθμίσετε τα πάντα όλα. Τι χρώμα θα έχει, breathing, πάρα πολλά animation. Ναι, δηλαδή... ναι, ναι, έχει υπερβολικά. Και μπορείς να φτιάξεις και δικά σου. Αυτό. Το συζητάμε. Type-C σύνδεση με το καλώδιο. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που είδα... Εννοείται ότι το έχει κατοχυρώσει ο μικρός, δεν το συζητάμε. Και μ' άρεσε, είναι γιατί δεν έχει τους αριθμούς εδώ πέρα τα κουμπιά. Όχι. Για εξοικονόμηση του χώρου έχει βάλει, θα κάνω και ένα πιο κοντινό πλάνο ενδεχομένως. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποια πλήκτρα, πλάγια για... Δεύτερη χρήση. Για δεύτερη χρήση, ναι. Και τα multimedia εδώ πέρα που έχει. Είναι πλαστικό. Είναι καλό το πλαστικό του, δεν έχει αυτό που είχε το πληκτρολογείο, το Jumbo, δεν θα κάνει τίποτα από γρούς, δηλαδή είναι πολύ στιβαρό, σαφώς. Έχει δύο τέτοια, ναι. Νομίζω είναι 90, όχι 90, δεν θυμάμαι τις μοίρες παιδιά, αλλά καταλαβαίνετε. Σπάει είναι αυτό εδώ πέρα και μετά να έχει μια μεγαλύτερη κλίση. RGB έχει και εδώ. Βαρύ πληκτρολόγιο. Έχω και βαρύ, εντάξει. Είναι βαρύ. Για το μέγεθός του είναι λίγο βαρύ, αλλά. Είναι βαρύ. Εντάξει, είναι... Αλλά το ότι είναι μικρό είναι αυτό για τους μικρούς χώρους. Έχεις το ποντικάκι σου πιο όμορφα. Χωράει κάτι... μια πίτσα δίπλα, ένα ice tea, ο καφές, η πάστα. Χωράνε πολύ καλά πράγματα μαζί με. Εν τω μεταξύ, εγώ παρατήρησα γιατί πήγα να το συνδέσω. Δεν συνδέεται με το Mac. Και εννοείται ότι δεν μπορώ να κατεβάσω το Synapse στο Mac. Ούτε στο αυτό, λάπο, το ούτε Synapse στο... δεν είχατε βγει. Όχι, δεν συνδέεται το πληκτρολόγιο. Δεν το βρίσκει. Όταν το σύνδεσα στο Mac τον υπολογιστή. Πολύ ύποπτο αυτό, δεν νομίζω. Και όταν το σύνδεσα και το εντόπισε κάποια στιγμή, πολλές από τις λειτουργίες που είχε και υποτίθεται έπρεπε να δουλεύουν, δεν δουλεύανε. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Και γενικώς τα Apple τα προϊόντα από ό,τι έχω δει έχουν θέμα με τα Razer. Δεν, ναι. Δεν είναι συμβατά ρε παιδί μου τέλος πάντων. Το 65% σημαίνει ότι έχουν αφαιρεθεί τα numpad και μερικά πλήκτρα. Έχουν μείνει τα πλήκτρα, τα βέλη και τα σχετικά. Και είναι και η διαφορά του 60 και 65 τα 4 βέλη αυτά. Ναι. Αυτό, ναι. Πλαστικάκι, εντάξει καλής ποιότητας. Τα πλήκτρα, σαν ποιότητα, τα προϊόντα της Razer είναι πάντα καλά. Το θέμα είναι ότι έχει την τάση η συγκεκριμένη εταιρεία να ανεβάζει πολύ τις τιμές. Ναι. Και επειδή είναι μάλλον Black Widow ενδεχομένως. Και έχει κάνει θράψη το Black Widow. Για το μεγάλο λέω ναι, το ναι, έχει κάνει θράψη, το έχουμε κάνει και αυτό. Ίσως η Razer θεώρησε ότι θα βγάλει κάποιο κέρδος με το να έχει τόσο υψηλή τιμή ένα Black Widow Mini, δεν ξέρω. Εδώ έχουμε ένα πληκτρολόγιο της Corsair. Που είναι και αυτό, αυτό είναι τέτοιο. Απλά έχει τρελή διαφορά. Δεν έχει τον unlock, ούτε αυτό. Αλλά έχει τρελή διαφορά στο μέγεθος. Δες εδώ. Εντάξει, είναι μικρωμένο, δηλαδή, αλλά... πρέπει να... αναλόγως του χώρου σου είναι και αναλόγως του τι θες. Γιατί δεν υπάρχουν πληκτρολόγια σε αυτό το μέγεθος. Με... Logitech, 10 ευρώ. Με την ίδια ποιότητα κατασκευής. Σε μικρότερη τιμή. Υπάρχουν πολλά πληκτρολόγια. Δηλαδή. Πολλά. Είναι ένα πολλά, πολύ καλό πληκτρολόγιο, αλλά πολλά. Όχι για την τιμή του. Αυτό. Εγώ πολλά. Έχω να. Εκεί, αυτό είναι το συμπέρασμα. Η κατάληξη είναι αυτή που είπες εσύ. Ότι πήρε ένα επιτυχημένο πληκτρολόγιο που είναι το Black Widow. Σου λέει: εδώ έχουμε λεφτά. Εδώ δουλεύει το πράγμα. Θα το μικρύνω. Ναι. Θα το πω και gaming, γιατί όλα τα προϊόντα βγάζουν gaming. Και θα το πουλήσω. Από 146 και 35 ευρώ. 146,5 και το έχω βρει και με 168 ας πούμε. Παιδιά είναι... Εμένα δεν με βολεύει και στην πληκτρολόγηση, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, κοίταξε, εγώ που το χρησιμοποίησα και έπαιξα λίγο, με βόλεψε. Για gaming ίσως είναι μια φουλ. Χαρά. Δηλαδή βολεύει full. Απλά εμένα σαν Πέτρο δεν μ' αρέσουν τα τόσο μικρά πληκτρολόγια. Ναι. Αλλά έναν που γουστάρει και θέλει χώρο στο γραφείο του είναι μια χαρά παιδιά για gaming, δηλαδή δεν θα έχετε θέμα. Μια ναι, χαρά όχι, για gaming καλό δεν είναι. Εσύ που το χρησιμοποιείς ας πούμε συνέχεια. Εγώ που το χρησιμοποίησα για την πληκτρολόγηση δεν μπορώ να πω ότι με πολύ άρεσε. Σε αποσυντονείς λίγο και... ναι, ναι, το πιο αθόρυβο θα το προτιμούσα. Τα θετικά είναι ότι έχεις δικαίωμα να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο διακόπτες. Green και γέλο, πάντα τις Razer. Η διαφορά είπαμε είναι ότι οι πράσινοι ακούγονται πολύ, green, οι yellow θα βρω λογικά κάπου,
ακούγονται ναι, πολύ πιο χαμηλά. Ακριβώς. Λοιπόν, εννοείται ότι έχει στιβαρή και ποιοτική κατασκευή. Είναι το Razer Chroma και το Synapse που φτιάχνουν ναι, ένα ωραίο έτσι τέτοιο. Έχουμε τρεις τρόπους σύνδεσης από εδώ πέρα και όλα, από το πλήκτρο που έχει εδώ πέρα πίσω. Ναι. Δεν δουλεύει κιόλας για να το δείτε. Θα το δείξει και μετά ο Πέτρος. Ασύρματα 2,4 GHz, Hyperspeed, Bluetooth και μέσω USB τύπου C θύρας. Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, 200 ώρες χωρίς το RGB αναμένο ή 17 ώρες άμα το έχετε αναμένο. Λοιπόν, η διαφορά είναι τεράστια. Έχει στηρίγματα του πληκτρολογίου για το ύψος αυτό. Πάμε και στα αρνητικά τώρα. Δεν συμβατώ με το Mac που είπες, ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει και δεύτερο τεστ, γιατί το έχω κάνει συνέχεια. Το κουκλάρεις καθόλου το και τα ακουστικά που βάζω της Razer, πάλι πολλές επιλογές δεν. Αυτό για μένα το μεγαλύτερο του μειονέκτημα είναι ότι... Νομίζω ότι στους gamers αρέσει αυτό, ειδικά όταν βάζουν πόφο και πάθος πάρα και μίσος. Πάρα πολλά, ναι. Ναι. Η τιμή του. Είναι το μεγαλύτερο του αρνητικό. 148 ευρώ που ξεκινάει... Για ένα μικρό πληκτρολόγιο. Μεγάλα πληκτρολόγια, full length, είναι πιο φθηνά. Έχω την εντύπωση ότι πάνω κάτω είναι παρόμοια τιμή με το Black Widow το μεγάλο. Όχι, το μεγάλο είναι πολύ πιο λίγο. Τι πολύ πιο λίγο? Το μεγάλο πάει μέχρι 165, το μικρό πάει μέχρι και 500. Πού τα είδες αυτά? Πού ψάχνεις? Σκέψου ότι στην ίδια τιμή μπορεί να πάει κάποιος σε ένα custom keyboard. Που τα φτιάχνει όλα μόνο του. Τι κουμπιά θέλει να βάλει, τι χρώμα, τα πάντα όλα ξεκινάνε από εκείνη την τιμή, τα custom keyboard. Ισχύει. Οπότε ναι, άμα ωστόσο έχετε Τα λεφτά. Την όρεξη. Να τα δώσετε τα λεφτά. Έχετε άλλα προϊόντα Razer, τα οποία θέλετε να συνεργαστούν με αυτό εδώ. Ναι. Οικοσύστημα της Razer. Τότε, ναι. Μόνο τότε θα πήγαινα σε αυτό το πληκτρολόγιο. Ναι. Εναλλακτικά θα ψάχνα κάποια πιο οικονομική επιλογή. Ναι, πήρα ένα ποντίκι Razer, ας πούμε, που είναι καλό, πήρα άλλο πληκτρολόγιο που είναι Logitech, δηλαδή το πάω έτσι. Ό,τι μου αρέσει. Ό,τι σ' αρέσει ή αναλόγως τα λεφτά που έχουμε στην τσέπη. Αναλόγως τα λεφτά που έχουμε στην τσέπη. Και καταλήξαμε. Και καταλήξαμε. Οπότε είναι καθαρά θέμα οικονομικό, πρεστίζ και τα σχετικά. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά. Γεια σας. Θες να αφήσω τα άλλα, τα πληκτρολόγια να τα μαζέψω. Τι είναι αυτό. Λίγο, τι κάνει! Τι είναι αυτό. Σε τραβάει κάμερα, Γρήγορα. Δεν έχει κλείσει κάμερα, ξέρεις. Καλά, θα σε βλέπω να σε βάλω. Yeah.